Η αναμέτρηση του αθλητικού ομίλου του Μπακίου με το Χαϊδάρι δεν ξεκίνησε καλά για την ομάδα της Μεσαράς, που βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις το 6ο λεπτό με σκόρερ για τους φιλοξενούμενους τον Γκέτσι. Μάλιστα, η ομάδα της Αθήνας είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε και άλλες ευκαιρίες με Μπουτσικάρη και Πολίτη για να διπλασιάσει τελικά τα τέρματά της στο 42, όταν μετά από ενέργεια του Κυριαζή ο Αργυρίου έκανε το 0-2. Στην επανάληψη και πάλι το Χαϊδάρι ξεκίνησε με ευκαιρίες για τρίτο γκολ, με τους Κυριαζή και Αργυρίου να απειλούν την εστία του ΑΟΤ. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και είχαν δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Πέτρου στο 66 και τον Χαϊντίνη στο 72ο λεπτό, χωρίς όμως να σημειωθεί το γκολ που θα έβαζε τον ΑΟΤ στο παιχνίδι, με το 0-2 να είναι το τελικό σκορ. Δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε μια νέα ομάδα στην κατηγορία, μαθαίνουμε από αυτά, μαθαίνουμε από τα λάθη, κάθε Κυριακή είναι ένας τελικός για μας και ό,τι χάσαμε σήμερα στην έδρα μας, ελπίζω να το πάρουμε κάπου εκτός έδρας. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το Τιμπάκι δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που είδαμε πριν 2 χρόνια στην κατηγορία, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είχε φέρει και πολύ θετικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι προσεγγίσαμε πολύ σωστά το παιχνίδι, ήμασταν διαβασμένοι.